ζήτησε νομίζω νερό. Έδωσε τούτο σαν νερό. Δευτερόσατε. Το δεύτερο, δεύτερο. Αυτό είναι το με την Δεσποινίδα τα γουνάκια. Χθες το βράδυ, πρώτη φορά, μίλησε στο βαθύ. Και μας μίλησε, πέρα με κορακέψου, κατά τρόπο καταπληκτικό. Πόσο κανείς κι αν είναι άθεος και άνθρωπος έτσι διακείμενος ευθυκά προς την Εκκλησία, θα συνεχίσει του. Τώρα τη λέμε δευτερόσατε. Φτάσω το λόγο σήμερα σε μια όμορφη συγκέντρωση που να μην είμαστε πολλοί όσο θα έπρεπε να είμαστε, αλλά είμαστε άνθρωποι που έχουν καρδιά και θέλουν να μαθαίνουν. Μιλάτε λοιπόν σε ακροατήριο που ήδη σας αγαπά και σε θυμά. Μιλήστε λοιπόν ελεύθερα. Σας θέλω να δέξω και τον μεγαλύτερο ποσάστομα. Γιατί δεν απαντάει. Θα τιμωρηθεί όποιος και να είναι. Και εσύ θα πεθάνεις στο τέλος. Άκουσες δυστυχισμένος που λύκει. Κοίταξέ με στα μάτια. Ναι, εσύ καταλαβαίνω. Κοίταξέ με και μην προσπαθείς να μου ξεφύγεις, γιατί δεν έχεις τη δύναμη. Σε λίγο θα σε εξαφανίσω. Σε εξορίζω τώρα γρήγορα στη μαύρη τρύπα. Γιατί εγώ είμαι ο Άρχοντας και ο Κυρίαρχος του παιχνιδιού. Όχι, βέβαια, δεν σας βρίσκω. Σας ευχαριστώ που δώσατε την ευκαιρία να είμαι κοντά σας. Αισθάνομαι ιδιαίτερη συγκίνηση που βρίσκομαι σε αυτό το ιερό χώρο. Υπάρχουν τόσοι πατέρες ανάμεσά μας. Αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου τον Σεβαστιότατο Μητροπολίτη και γιατί μου έκανε τη χαρά να βρίσκομαι εδώ στο μεσί σας. Και γιατί με τίμησε τόσο πολύ, αλλά και γιατί είμαι στο πανελίδιο γνωστή αγώνες του και για την Εκκλησία μας και για τον κλειμιό του. Αυτά τα λόγια που ακούσατε δείχνουν ότι κάποιοι άλλοι μας βρίσκουν. Και εμάς και τα παιδιά μας. Γιατί οι ύβρις, οι κατάρες αποτελούν τις εντολές ενός παιδικού παιχνιδιού. Και το έπαιρνα μαζί μου. Επίτηδες, δεν ξέρω αν το έχετε εισάγουν, για να δείτε και να καταλάβετε κάποια πράγματα που γίνονται στις μέρες μας. Το παιχνίδι λέγεται ατμόσφαιρα. Ίσως μερικοί από εσάς να θυμόσαστε ότι διαφημίστηκε στους τηλεοπτικούς μας σταθμούς τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. Στην Αθήνα τουλάχιστον σημειώνει ρεκόρ πωλήσεων. Και με δύο λόγια παίζει το εξής. Υπάρχει μια βιντεοταινία που τα παιδιά βάζουν στη τηλεόραση και στην οθόνη τους βγαίνει. Θα προσπαθήσω να σας δείξω την φυσιογνωμία. Αυτός ο άνθρωπος. Αυτή η πράσινη μορφή με τα κόκκινα μάτια και τη μαύρη κούλα που είναι λίγο απεικόνηση του Σατανά. Αυτός λέει τα λόγια που ακούσατε προηγούμενα. Και με καταχθόνια φωνή εξηγεί στα παιδιά πως αν δεν υπακούσουν τις εντολές σου, θα τα τιμωρήσει σκληρά. Κάθε παιδί σε αυτό το παιχνίδι παίζει ένα μικρό θεσμικό τμήμα και υποδίεται έναν από τους εξής έξι στον αριθμό γύρω τα παιδιά. Υποδίεται το βαμπύρ, έχει σαν πάθορη, το ζόμπι, παρόλο σαν μεντή, το φάντασμα σκελί, από το χέρι που σημαίνει κόλαση, τη μάγισσα άντε σαν τρέν, τη μούμια κουφού και το λικάνθρωπο τσιμαντά. Αυτή είναι η όλη του παιδιού. Οι ανήλικοι παίχτες κινούν τα βήματα πάνω σε ένα χαρτόνι που είναι αθαλάσσιση ενός νεκροταφείου με σπασμένους τάφους. Και εδώ θα ήθελα να κάνετε τον παραλληλισμό, να θυμηθείτε πόσες φορές διαβάσατε στις εφημερίδες τα τελευταία χρόνια για δεμηλώσεις νεκροταφείων, για καταστροφή τάφων, για αρπαγές σωστών εδώ στην Ελλάδα. Μάλιστα το 1991 είχαμε παράζει.
από τέτοια γεγονότα. Και αναρωτιέμαι, μήπως αν το ίδιο συμβαίνει σε ένα παιδικό παιχνίδι, δείχνει ότι κάποιοι προσπαθούν να εξοικειώσουν τα παιδιά μας με αυτές τις καταστάσεις. Νικητής του παιχνιδιού είναι όποιος φτάσει στη μέση του επιτραπέζου χαρτονέμου νεκροταφείου που υπάρχει η λέξη εφιάλτης. Σκεφτείτε το μήνυμα που περνάει στις παιδικές καρδιές, ότι η νίκη βρίσκεται στον εφιάλτη. Αλλά για να φτάσει κανείς εκεί, πρέπει να σκελώσει 6 παιδιά από 6 ομάδες παιδιών και να φέρει με το ζάρι τον αριθμό 6. Και αναρωτιέμαι πάλι, είναι σύμπτωση του 666. Πέρα από όλα αυτά, τα παιδιά παίρνουν οδηγίες και από τις κάρτες του παιχνιδιού που έχουν εντολές. Όμως, ακούστε εντολές για ανήλικους. Γίνε ανηλίκους. Ούρλαξε σώ, όποιος παίρνει τις τρομάξεις, κάνε δύο ηλίκους. Κάνε ό,τι θες για να τρομάξεις κάποιος. Κάνε το για μένα και θα σου δώσω ένα κλειδί. Πάρε όλες τις κάρτες για να σου πιο μεγάλη και δώσε το ένα μήνυμα από μένα. Σκουλίκι, θα χάσεις. Όταν δεις Πανσέλινο, ούρλιαξε. Σας θυμίζω ότι η Πανσέλινος θεωρείται από τους συναγιστές η καλύτερη χρονική στιγμή για τις παιδιές τους. Τα παιδιά μου, λοιπόν, είναι σκουλίκι και πρέπει να γίνουν ανηλαίκα κατά τους συναγιστές ενός παιδικού παιδιού. Έχει πάρα πολλά συναγιστικά σύμβολα αυτό το παιχνίδι, δεν μας έφερε ο χρόνος να σας εξηγήσω όλα. Θέλησα να ξεκινήσω όμως την ομιλία μου από αυτό και να σας δείξω ότι δεν παίζουν πια. Έχουν καταδεθεί πάρα πολύ καλά οι συναντησμένες και προσπαθούν να κερδίσουν όσο το δυνατόν νεαρότερες ηλικίες. Να ξεκινήσουν από όσο το δυνατόν νεότερα παιδιά, γιατί με αυτόν τον τρόπο σκέφτονται πως θα κατακτήσουν το μέλλον και θα έχουν μια συναντηστική στρατιά για το άτομο. Και βλέπετε ότι ο συναντησμός στρατιά έχει μπει στα σπίτια μας. Και δυστυχώς στα παιδικά δωμάτια. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Κυριολεκτικά από την αρχή. Από τη στιγμή που έγινε ο αληθινά πρώτος παγκόσμιος πόλεμος στην ιστορία της ύπαρξης. Βρισκόμαστε λοιπόν τη στιγμή κατά την οποία ο ποιητής ορατών επάντων και αοράτων επίησε τα όρατα. Τον πνευματικό κόσμο, τον άειλο, τους αγγέλους του. Και ανάμεσά τους, τον ωραιότερο, τον μεγαλύτερο τον Απόστολο αναφέρει ο Μέγας Γρηγόριος, τον φέροντα του φως, τον Εωσφόρο. Ο Εωσφόρος ήταν πολύ όμορφος και πολύ έξυπνος και ο ίδιος ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη, στον Εζεκίλ και πάλι ο 28, τον αναφέρει χερουβή και χρησμένο για να επισκιάζει. Γεμάτο σοφία και τέλειωσε ομορφιά. Όμως, όλοι ξέρουμε, και αυτό συμβαίνει από τότε και μέχρι σήμερα, πως όταν κάποιος είναι όμορφος και έξυπνος, κινδυνεύει να πέσει στον αυτοθαυμασμό. Να ξεχάσει πως ό,τι έχει και δεν έχει, το οφείλει στον Θεό, στον ύψιστο, στον δημιουργό. Αυτό έπαθε και ο Σπόρος. Ξέρεις ότι ο ίδιος αντικτήσμα είναι δημιούργημα και πως η ομορφιά του και η σοφία του είναι δώρο από την ύψιστο, αυτοθαυμάστηκε και αποφάσισε να γίνει Θεός στη θέση του Θεού. Στον Ισαΐα μάλιστα διαβάζουμε τα 5 θέλοντος έκανα, που καταλήγουν θέλω να γίνω όμως με τον ύψιστο. Και αυτά τα 5 θέλοντα έχουν εναντιστεί και οι συναντιστές και τα συμβολίζουν με την πεντάρθα τους και τολμάνε οι θρασίτατοι να κλέβουν και τον Μπετόβεν και να λένε ότι έγραψε την 5η συμφωνία του για να ενίσχυσει τον σανατισμό. Ένα άλλο πράγμα που δεν άνοιξε ο Σφόρος είναι την απόφαση του Θεού να δημιουργήσει ένα όρο κατ' εικόνα και ομοίωση που οι άγγελοι θα το υπηρετούν. Δηλαδή, ο Σφόρος δεν άνοιξε τον άνθρωπο. Και τον μίσησε πριν ακόμη αυτός δημιουργηθεί. Όταν ήταν θεία σκέψη μέσα στην αγάπη του Μανάβηθου. Με αυτές τις ιδέες ο Σφόρος παρέσυρε μαζί του και μερικούς αγγέλους.
Και έγινε πόλεμο στον ουρανό. Απ' τη μια, αυτός και όσοι τον πίστεψαν. Απ' την άλλη, ο Αρχάγγελος Μιχαήλ και τα αγγελικά του άρματα. Ο Αιωσφόρος έχασε τη μάχη, έχασε και το φως του. Έτσι, από εκεί και πέρα ονομάστηκε Σατάν, που είναι εβραϊκή λέξη και σημαίνει ο αντίθετος, ο αντίπαλος, και διάβολος, που είναι ελληνική λέξη και σημαίνει αυτός που διαβάλλει και συκοφαντεί, γιατί ο Σατανάς συκοφαντεί το Θεό στους ανθρώπους και τους ανθρώπους στον Θεό. Βέβαια, ο Θεός στρίβησε την απώλεια, όπως κάνουμε κάθε απώλεια. Και πάλι στον Ισαΐα διαβάζουμε να λέει πώς έπεσε εκ του ουρανού η έντης αγγής, ως φόρη η έντης αγγής, πώς εγκρίθησε στη γη ή ο καταπατώντα έφερε. Όμως εμείς, από αυτή την πολύ σημαντική ιστορία μέσα από τα ιερά μας κείμενα, παθαίνουμε τούτο. Όπως λέει και ο Άγιος Αθανάσιος, ο Σατανάς δεν επιδιώχθηκε από τους ουρανούς λόγω ασωτείας, μοιχείας ή κλοπής. Ό,τι τον κρέμισε από εκεί στα πιο χαμηλά μέρη της Ανδύσου ήταν η αλαζονία του. Βλέπετε λοιπόν ότι το πρώτο αμάρτημα από καταβολής των πάντων και από ό,τι μαθαίνουμε και το τελευταίο αυτό που ακολουθεί τον άνθρωπο μέχρι το τέλος του αγώνα του με τη θέωση, το μέγιστο αμάρτημα είναι η αλαζονία. Είναι η έπαρση. Είναι ο εγωισμός. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και θα το δούμε στη συνέχεια. Ο αποκτώτος Σατανάς, ύστερα από την πτώση του, μίσησε τον άνθρωπο γιατί θεώρησε ότι αυτός είναι υπεύθυνος που έχασε ο ίδιος την ουράνια θέση του. Και αποφάσισε να τον εκδικηθεί. Έτσι, όταν ο Θεός έπλασε τον Αδάμ και την Εύα, ο Σατανάς προσπάθησε να τους παγιδέψει με τον ίδιο τρόπο που και ο ίδιος έχασε τον ουρανό, με την αλαζονία. Και τους έσφυρε την αμφιβολία και τους πέρασε την ιδέα ότι μπορούν να αποκτήσουν τη γνώση της αλήθειας χωρίς τη βοήθεια του Θεού. Με τη δική τους μόνο προσπάθεια. Και πως μπορούν να γίνουν θεοί χωρίς Θεό. Οι πρωτόπλαστοι έπεσαν στην παγίδα του. Ενώ ήταν ελεύθεροι να επιλέξουν αν θα πιστέψουν στον ουράνιο πατέρα τους ή στον διάβολο. Και πίστεψε τα λόγια του διαβόλου. Και εκεί είναι ακριβώς τη στιγμή που παραχώρησε από τους τίτλους ιδιοκτησίας ο λόγος του ανθρώπινου γένους. Και του έδωσε δικαιώματα πάνω στην ανθρώπινη ψυχή. Και τα χρόνια πέρα, ο άνθρωπος, η φύση, η κτήση ολόκληρη είχε γίνει μια πληγή. Οι άνθρωποι εκείνο τον πρώτο χρόνο θυσίαζαν έψιδα και ζωντανά όντα άλλους ανθρώπους και ζώα στον αιμοσταγή κοσμοκράτορα. Και υπήρχε μια μεγάλη, βαθιά, βαθύτατη θλίψη. Όμως, αν ο αιμοσταγής κοσμοκράτορας θέλει αίμα για να υπάρχει, ο Θεός της αγάπης αποφάσισε να δώσει το δικό του για να ξεπληρώσει το προπατορικό αμάρτημα και να λυτρώσει και πάλι τον άνθρωπο και την ψυχή του. Και τι έκανε ο Θεός, το ακριβώς αντίθετο του Σατανά, μία πράξη υπέρ της απείλωσης. Και καταδέχτηκε να περιορίσει την απειρότητά του μέσα στο ανθρώπινο σχήμα και να ζήσει τον ανθρώπινο πόνο και να υποστεί χλεβασμό και διώξεις και ακάθετο στεφάνι και σταύρωση. Και όλα αυτά για μας. Όμως, όταν κατέβηκε στον Άδη, άπλωσε πλέον το χέρι στον Αδάμ και τον σήκωσε. Οντολογικά και ηθικά. Και οντολογικά ο άνθρωπος δεν ξαναπέφτει πια. Ποτέ πια δεν θα κλείσει αυτός ο δρόμος. Άνοιξε ο δρόμος της αιώνας ζωής. Και η υπόθεση αυτή τετέλεξε. Όμως ο διάβολος σκύλιασε και η οπαδή του. Και όπως περνούσαν οι αιώνες, προσπαθούσαν πάντα να γκρεμίσουν τον Θεό από τον πράτο δρόμο του και να βάλουν στη θέση του τον καταχθόν αρχηγό του. Και προσπαθούσαν να το πετύχουν με την ίδια και την ίδια μέσα. Πάντα με την αλαζονία. Και άρχισαν να εμπνέουν τους ανθρώπους ότι δεν χρειάζονται
την προσευχή και την πίστη για να ζήσουν καλά. Όχι, μπορούν να κάνουν μάγια. Δεν χρειάζονται τη βοήθεια του Θεού για να αποκτήσουν τη γνώση της αλήθειας. Όχι, μπορούν να κάνουν μαντεία ή να καταφύγουν στον αποκριθισμό. Και καθώς οι σατανιστές στηρίζουν πάντα τα αντίθετα του χριστιανισμού, μας έπεισαν ακόμη να μεριγνούμε για την αύριο, να επιδιώκουμε πλούτη, δύναμη, κοσμική εξουσία. Και αν ο Χριστός ήρθε στον κόσμο για τους ταπεινούς, για τους στοχούς, για τους μικρούς, για τον κάθε απλό άνθρωπο, ο Σατανάς και τα όργανα του μέσα στους αιώνες φώναζαν πάντα σε αυλές βασιλιάδων και κοντά σε πανίσθηρους ανθρώπους που ήθελαν να εξουσιάσουν τον κόσμο. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της νεότερης ιστορίας είναι ο Αδόλφος Χίτλερ. Ο Αδόλφος Χίτλερ είναι κατασκεύασμα σατανιστικών, γουρουιστικών και αποκριθιστικών οργανώσεων. Κάπου αυτά τα τρία ενώνονται. Και επηρεάστηκε, είχε πάρα πολύ μεγάλη επαφή με έναν άλλο παράδειγμα, τον Αλέστερ Κρόουλι. Ο Αλέστερ Κρόουλι επικοινωνούσε με δαιμόνια, καλούσε όπως έλεγε τον Σατανά και ήταν ο ιδρυτής του νεοσατανισμού. Το 1925 μια ομάδα Γερμανών τον αναγκαίησε στον πύρα της ανθρωπότητας. Ο Κρόουλι έπεσε τον Χίτλερ, τον σατανισμό του Χίτλερ, μπορούμε να τον δούμε και από τις ιδέες του. Ο Χίτλερ μίλαγε για τον θεάθρο. Για την αρέα φίλη, ποιο ήταν αδύναμη, γιατί ήταν μια που δεν εξαφανιστούν αυτό ακριβώ να είσαι ποιο αγαπητό. Και μπορούμε να δούμε και κάτι άλλο, τα τάγματα των μεσαίων, πάνω στο διακά τη λίτρα των κλήσεων, έχουν την νεοσχολική ασθενή. Λίγο-λίγο, ο σαντανισμό άρχισε να φανερώνεται επίσημα και έχουμε το 1966 την πρώτη για πρώτη φορά αναγνωρισμένη από κράτος εκκλησία του Σατανά που ιδρύθηκε στην Αμερική από τον Άντων Σαντός Λαμέη. Ίσως να έχετε δει κάποιο έργο και να σας θυμίσω ποιος είναι ο Άντων Σαντός Λαμέη. Αν είχε τύχει να δείτε την ταινία «Το μωρό της Ρόζμαρη» του Ρωμάν Πολάνσκι, εκεί ο Λαμέη έπαιζε τον εαυτό του, έκανε το ρόλο του Σατανά. Αυτός λοιπόν ίδρυσε το 1966 την πρώτη αναγνωρισμένη εκκλησία και κήρυξε τη χρονολογία εκείνη σαν το πρώτο επίσημο σατανιστικό έτος. Και ένα ρόξι πρότυπα της εποχής, οι νέοι θα το έχουν ακούσει, οι Ίγκλες, έγραψαν τον ύμνο της εκκλησίας, το λεγόμενο το τραγούδι που λεγόταν Hotel California. Δεν ξέρω αν το θυμόσαστε οι νέοι εδώ. Welcome to the Hotel California, such a nice place. Καλώς ήρθατε στο Hotel California, τόσο ωραίο μέρος. Όποιος μένει εδώ δεν μπορεί να ξαναβγεί. Το τραγουδίσαμε πολύ στην Ελλάδα, αλλά δεν ξέραμε ποιον πραγματικά εννοούμε. Σε όλη την Ευρώπη τη δεκαετία του 70 οι σατανιστές αυξήθηκαν και πληθύθηκαν τόσο πολύ που κυριολεκτικά σχημάτισαν παροικίες. 70.000 στο Τουρίνο, 40.000 στο Μιλάνο, 3 εκατομμύρια στη Γερμανία. Μάλιστα στην Αγγλία πάρα πολλοί σατανιστές, σε σημείο που το αγγλόφωνο Time δημοσίευσε ένα σχόλιο με τίτλο σχολίαζε ότι τέτοια αναγέννηση της μαγείας δεν έχει ξαναζήσει ποτέ η Βρετανία. Και η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία έλεγε σύστηση πως θα έπρεπε να διοριστεί ένας εξορκιστής σε κάθε επισκοπή. Τα πράγματα πήγαιναν πολύ καλά για το διάβολο και τους οπαδούς. Έτρεπαν τα χέρια τους, ήταν πολύ ευχαριστημένοι και μάλιστα πρόσφατα ένας πρώην σατανιστής μου έλεγε ότι νιώθουμε, λέει, πολύ καλά η οργάνωσή μας, η ανά τον κόσμο οργάνωσή μας νιώθει πολύ καλά γιατί πιστεύουμε ότι τα έχουμε καταφέρει και με αυτούς που δηλώνουν χριστιανοί, τα έχουμε καταφέρει και με τους καθολικούς, γιατί εκτός όλων των άλλων, οι καθολικοί, ο Πάπας, κυρίως ότι έχει το αλάθητο. Και αυτό, όπως μου είπε ο σατανιστής, κατά τη γνώμη του είναι ως χωρική αλαζονία. Επομένως έχει πέσει μεγάλο αμάρτημα ο Πάπας. Άρα δεν τους απασχολούν οι καθολικοί. Δεν τους απασχολούν επίσης και οι χριστιανικές αιρέσεις. Διότι όπως μου είπανε, επίσης εκτός όλων των άλλων, κάθε αίρεση από αυτές κηρύσσει ότι είναι η μόνη σωσμένη, η μόνη που έχει την αλήθεια, είναι η αναμενόμενη άγια, είναι αυτή που θα έρθει ο κύριο στην δευτέρα παρουσίαση να του πάρει και θα αφήσει όλου του άλλου που δεν ανήκουν σε αυτέ τι οργανώσει να πάνε στο πύργο του εξόδου. Και αυτό κατά το σατανιστή είναι ω πολιτική αναζωτία. Αλλά, όπω συμπλήρωσε,
και θεωρώ σημαντικά αυτά τα λόγια. Οι αιρέσεις λέει, οι χριστιανικές, δεν έχουν τα μυστήρια της Εκκλησίας και πολεμούν την Ορθοδοξία. Και αυτό εξυπηρετεί τα δικά μας σχέδια. Η Ορθοδοξία μου, αυτό είναι το κάθε ψηφιακά του σαφανισμού και το μεγάλο πρόβλημα. Και ξέρετε γιατί. Γιατί μόνο η Ορθοδοξία κηρύσσει και εφαρμόζει την ταπείνωση. Και η ταπείνωση, όπως είπαμε, καίει το σατανά. Καίει το σατανά που είναι ζυμωμένος από άλλα ζωνιά, είναι ο ίδιος η άλλα ζωνιά. Και τους πόναγε πάρα πολύ η Ελλάδα, η Ορθόδοξη Ελλάδα, που δεν είχε ποτέ επίσημη λατρεία στο σατανά. Βέβαια είχε καθητζούδες και χαρτορίχτες και μέντιους που αυτά κατά τους σατανιστές αποτελούν το περιθώριο του σατανισμού. Και μην ξεγελιόμαστε, δεν υπάρχει καμία περίπτωση όποιος ασχοληθεί με τα χαρτιά του καφέ στο διαστήριο να μην δει τη ζωή του να πηγαίνει πολύ άσχημα από απρόπτες ατυχίες εισαγωγικά, που στην πραγματικότητα τις προκαλούν τα δαιμόνια που έχει εισπράξει ασχολούμενος με αυτό το πράγμα. Πολλοί μπορεί να μην με πιστεύουν, αλλά τα έχω δει με τα μάτια μου και τα έχω ψάξει. Τα αθώα εισαγωγικά χαρτιά και ο αθώος καφές και κάποιος δίθεντα φωτισμένος λαϊκός που θέλησε να μας πει κάποια πράγματα, το μόνο που κάνει είναι να μας στέλνει συνοδεία μερικούς δαίμονες και η ζωή μας καταστρέφεται από εκεί και πέρα με τον ένα και με τον άλλο τρόπο. Είχαμε λοιπόν αυτά ανέκαθεν στη χώρα μας, αλλά είχαμε ταυτόχρονα και μια βιωμένη πίστη, βαθιά πίστη και μια μεγαλειώδη οικειότητα με τους Αγίους και τον Χριστό και την Παναγία μας. Και αυτό μπορούμε να το δούμε από ολόκληρη την ιστορία του τόπου μας. Από τους ήρωες του 21 που είχαμε και προθέσει με πέτοιο, βαθύτατα χριστιανοί. Δεν κάνανε βήμα χωρίς προσευχή και χωρίς το σταυρό του. Μα και, ακόμη και από τις ελληνικές ταινίες. Αν θυμηθείτε τις ελληνικές ταινίες της Μάρους Μαυρός, μας του 50, του 60, μέσα στο σενάριο, με την κάθε δυσκολία, ο ήρωας του έργου έκανε το σταυρό του, πήγαινε στην εκκλησία, ζήτηκε από τον Κύριο να τον βοηθήσει και τον βοηθούσε ο Κύριος. Και πώς τελείωναν όλα τα έργα αυτά? Με το γάμο. Ο γάμος ήταν το ανθρώπινο ιδεώδες στη χώρα μας. Ο γάμος, η απόκτηση παιδιών, η οικογένεια μέσα σε μια κοινωνία αγάπης. Πώς μπορούσαν λοιπόν οι σατανιστές να τα υπερβούν όλα αυτά και να κάνουν το σχέδιό τους? Όπως σας είπα πριν, έχουν στις τάξεις τους τους ισχυρότερους ανθρώπους της γης. Έτσι, το 1971 ιδρύθηκε η πρώτη επίσημη οργάνωση λατρείας στο σατανά. Αλλά πριν από αυτή και μετά από αυτή, οι διάφοροι κρυμμένοι σατανιστές διεθνώς προσπάθησαν να αλλάξουν τον ντεκόρ της Ελλάδας. Με ποιους τρόπους? Με αυτούς που ζούμε γύρω μας, αλλά δεν το είχαμε πάρει είδηση. Με την τηλεόραση πρώτα απ' όλα. Όλοι μας βλέπουμε τηλεόραση και ένα πολύ μεγάλο κοινό της τηλεόρασης είναι νέοι. Έτσι βλέπετε ότι τώρα πια πολύ μεγάλο μέρος του προγράμματος όλων των τηλεοπτικών μας σταθμών αποτελείται από ταινίες βίας, αίματος, ταινίες που εμβαρύνουν τα πιο χαμηλά μας πάθη και αίσθητα, ταινίες με βρικόλακες, με δράκουλες, ταινίες που προσπάθησαν να διαμονοποιήσουν κάθε κατάσταση γύρω μας και ταυτόχρονα να μας περάσουν το μήνυμα ότι ο διάβολος και τα μαύρα και τα τρομερά φαινόμενά του δεν είναι παρά ένα έργο, ένα κινηματογραφικό έργο. Τι άλλο κάναμε που αφορά στην νεολαία, τα κόμιξ. Ξέρετε πόσο μεγάλη πώληση, πόσο μεγάλη ζήτηση έχουν από τους νέους τα κόμιξ. Και όλα τα κόμιξ τι προβάλλουν? Τον υπεράνθρωπο. Όταν υπάρχει πρόβλημα στην Αμερική ή σε οποιαδήποτε χώρα που βγάζει τα κόμιξ, μέσα στις ιστορίες τους, οι άνθρωποι αυτοί, οι ήρωες, δεν προσεύχονται στον Θεό, αλλά είναι το Σούπερμαν να τους σώσει. Κάποια εξωγήινα τέρατα. Ή ο Μπάτμαν, ο άνθρωπος νυχτερίδα. Κάνει πάλι τον παραγωγισμό, ποιος έχει νυχτερίδες. Οι άνθρωποι τα βιβλία. Αν θα πάτε σε όλα τα δυνατικά βιβλιοπολία, που είναι μόνο σε αυτά, θα δείτε βιβλία από κρυφισμού, μεταθεσικής, βιβλία που προσπαθούν να μας πείσουν ότι δεν χρειάζεται ο Θεός, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη δύναμη του χριστιανού. Ή μπορούμε να κάνουμε μάγια, μάλιστα ένα βιβλίο από αυτά τα δική
Δεν θα επέμβει ο εισαγγελέας. Βλέπετε όμως και αυτά τα βιβλία διαιτήθηκε η λέξη, γιατί δεν επεμβαίνει κανείς. Τι άλλο. Τα ρούχα. Δεν ξέρω για τη Σάμμο, εύχομαι να μην συμβαίνουν αυτά. Στην Αθήνα όμως υπάρχουν παπό μπλουζάκια, αξεσουάρ, καρφίτσες, με το κεφάλι του σατανά. Υπάρχουν κουφάν που στην πλάτη τους είναι κεντυμένοι πεντάλφες. Υπάρχουν και γυναικεία ρούχα, πολύ ακριβά και πολύ της μόδας, που είναι της φίρμας Lucifer. Και Lucifer θα πει αεροσφόρος. Γιατί άραγε να διαλέξει κανείς μια τέτοια ονομασία του φίρμα του. Έχουμε και τα παιχνίδια. Κάποτε σε αυτόν τον τόπο τα παιδιά παίζανε με τον καραγκιόζι, παίζανε με τα κοχύλια που βάζανε σε αυτήν τους να ακούσουν τη θάλασσα, παίζανε με τη φλογιέρα, με τα πρόβατα. Κάποια στιγμή, την τελευταία δεκαετία, είχαμε εκείνο τον κατηγισμό από ψεύτικα όπλα που έκαναν τον Άγιο Βασίλη τον τελευταίο χρόνο να δέσμευε ντίλερ πολεμικής βιομηχανίας. Και αφού τα παιδιά εξοικειώθηκαν καλά-καλά με την ιδέα να σπέρνουν το θάνατο, γιατί αυτό κάνουν τα όπλα, και πρέπει να ξέρετε ότι ο Χριστός πραγματίζεται και με ψεύτικα όπλα, αφού λοιπόν τα παιδιά εξοικειώθηκαν με αυτόν, άνοιξαν τα παιχνίδια που παρήσαναν εξωγήινους, τέραντα, αμερικάνικους λάβου, παλαιστές, τζόγου. Και τώρα τα τελευταία τρία χρόνια άρχισαν και τα παιχνίδια Νικολάκου. Και το 1990-91, ίσως το θυμόσαστε και αυτό, διαφημίστηκε στις τηλεοράσεις μας, ο πύργος των φαντασμάτων. Τα κοριτσάκια το ξέρετε. Σε αυτό το παιχνίδι λοιπόν τα παιδιά παίζουν με μικρές νεκροκεφαλές φωσφορίζουσες. Και αυτές οι νεκροκεφαλές πρέπει να τις κλείσουν σε μικρά φέρετρα. Γιατί αλλιώς βγαίνει ένα στοιχείο και τους φέρνει το κεφάλι. Και δεν διαμαρτυρηθήκαμε. Ποτέ καμία διαδήλωση δεν έγινε για τα παιχνίδια των παιδιών μας, για το τι φοράνε και το τι διαβάζουν και το τι ακούνε. Πήρανε θάρρος οι σατανιστές και βγάλανε φέτος το πιο φανερά σατανιστικό παιχνίδι που μπορεί να δούμε. Που αποτελεί μια κανονική πίεση στο σατανισμό και μέσα σε αυτό το παιχνίδι διαφημίζεται το ατμοσφαίρα του μεροδίου ακόμη χειρότερο. Αλλά βλέπετε, δεν το έχουμε πάρει είδηση να διαμαρτυρηθούμε όπως πρέπει. Τι άλλο, ο στρατός. Επειδή βλέπω ανάμεσά μας και πολλούς από το στρατό, κατάφεραν οι σατανιστές, ευτυχώς σε μικρό ακόμη ποσοστό, να εισδύσουν και στις ένοπλες δυνάμεις. Η πρώτη φορά που υπήρχε τέτοια αντίσδυση στον κόσμο ήταν στην Αμερική το 1968 στην εκκλησία Hotel California που σας ανάφερα πριν. Εκεί μάλιστα έγινε και η πρώτη επίσημη σατανιστική κηδεία του ναυτικού. Επρόκειτο για έναν αξιωματικό του ναυτικού που τον κηδεύσανε με σατανιστική τελετή και παρευρέθηκε κυβερνητικό άγγιγμα της κυβέρνησης της πολιτείας της Αμερικής. Και υπήρχε τέτοια μεγάλη προσέλευση στρατιωτικών στη σατανιστική εκκλησία που αναγκάστηκε η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών να συμπεριλάβει τον σατανισμό μέσα στις επίσημες θρησκείες στο εγχειρίδιο των στρατιωτικών ιερέων. Και αυτό συμβαίνει σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα. Βέβαια, στον υπόλοιπο κόσμο, σκοπός του σατανισμού είναι να μπορέσει να αποκτήσει και αυτή την εξουσία, γιατί ο στρατός είναι μια εξουσία, είναι όπλα και δύναμη. Στην Ελλάδα η διείσδυση του σατανισμού στο στρατό έχει μια άλλη σημασία. Προσπαθούν να διαφθείρουν τους στρατευμένους μας για να μπορούν να αφήσουν αυτή τη χώρα ευάλωτη. Γιατί αν αυτή η χώρα χάσει το στρατό της, τα παιδιά της, τα στρατευμένα νιάτα της από τη μια και την ορθοδοξία της από την άλλη, έχει τελειώσει. Είναι ένα ευάλωτο στις διαθέσεις του καθενός. Λοιπόν, προσπαθούν να αλλοιώσουν τη θρησκεία μας και το στρατό. Και χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή από τους νέους που είναι στις ένοπλες δυνάμεις. Πάρα πολύ μεγάλη. Και όποιον δούνε να τους μιλάει είτε για τη δύναμη του εγώ, είτε να τους μιλάει λίγο για ανάποδους σταυρούς, για πεντάλφες ή για κάτι έξω από τον χριστιανισμό, να τον απομονώνουν και να καταφέρουν στο στρατιωτικό του ιερέα. Γιατί είναι εθνική σημασία ζήτημα. Τι άλλο έγινε για να χαλάσουν τον κόσμο της Ελλάδας? Η μουσική. Όλοι οι νέοι ακούνε μουσική. Δυστυχώς δεν ακούνε δυσιότητα ή ζήτητα ή κλέφτητα. Ακούνε rock και heavy metal.
Θα χρειαζόταν πολλές διαλέξεις για να μπορέσω να σας αναπτύξω τη σχέση του σαντατισμού με τη ροκ και τη heavy metal. Μπορώ μόνο να σας πω ένα-δυο πραγματάκια ενδεικτικά για να γνωρίζετε και αυτό το τομέα. Στην Αμερική υπάρχει μία ένωση μάγων, η WICA. Αυτή η ένωση έχει στη διάθεσή της τρεις εταιρείες πώλησης δίσκων. Και σε αυτές τις εταιρείες, αυτές οι εταιρείες ανέδειξαν ονόματα όπως Rolling Stones, Who, Led Zeppelin, Alice Cooper, Black Sabbath, δηλαδή τα είδωλα της εποχής. Τώρα τι να πούμε, ότι η Kiss, ας πούμε, ένα συγκρότημα πάρα πολύ διαδεδομένο στους νέους, η Kiss, η ονομασία τους προέρχεται από τη σύνδεση των λέξεων Kings in Satan's Service, που σημαίνει σαν βασιλιάδες στην υπηρεσία του Σατανά. Οι Kiss τραγουδάνε, γράφουν πάνω στο δίσκο τους, «Ο διάβολος είναι ο Θεός σου». Black Sabbath τι σημαίνει, μαύρα Σάββατο, όπως ονομάζονται οι τελετές του σατανισμού. Έχουν πάνω στα εξώφυλλα των δίσκων τους, το 666, την νεοσφορική ασταπή. Τραγουδάνε «Ιησού, εσύ είσαι ο συγχαμερός». Και όταν δίνουν συναυλίες, με τα δόντια τους αποκεφαλίζουν ζωντανές νυχτερίδες και περιστέρια. Οι Rolling Stones είναι γνωστό ότι ανήκουν σε μια δαιμονική αίρεση του Σαν Diego και τραγουδούν το τραγούδι «Σύμπαθη φωνέμι», «Σύμπαθη για τον διάβολο» ή του «The Satanic Majesties», που θα πει στις σατανικές μεγαλειότητες. Η Led Zeppelin οδηγήθηκε το 1982 στο δικαστήριο της Καλιφόρνια, κατηγορούμενη ότι τραγουδούν τραγούδια με μηνύματα όπως «Εγώ πρέπει να ζω στον διάβολο, για τον διάβολο, ναι στον διάβολο, θέλω Χριστό να γονατίσω σωστά στο Σατανά». Δεν θέλω να σας κουράσω πολύ, θα σας πω κάτι όμως που έγινε και στον τόπο μας. Ήρθε ο Άλις Κούπερ και στην Ελλάδα και έδωσε μια συναυλία στο Παναθηναϊκό γήπεδο. Ο Άλις Κούπερ το έχει δηλώσει επίσημα ότι έχει πουλήσει την ψυχή του στον διάβολο για να κερδίσει χρήμα και δόξα. Και ότι δανείστηκε και το όνομά του από μια μάγισσα του Μεσαίωνα, την Αλίκη Κούπερ. Ήρθε λοιπόν στο Παναθηναϊκό στάδιο, στην Ορθόδοξη Ελλάδα μας, εμφανίστηκε βαμμένος σαν το Σατανά, κρατώντας μια μεγάλη νάιλον σακούλα που είχε κλείσει μέσα ζωντανά γατάκια. Και άνοιξε τη σακούλα και πέταξε τα γατάκια στο κοινό και είπε «Αν αυτά δεν τα κομματιάσετε, εγώ δεν μπορώ να τραγουδήσω». Και το κοινό με κομμάτιασε και γεμίσανε αίματα την τάχτη και παντού το αίμα των κρατιών. Και αυτό έγινε στην Ελλάδα μας, που μπορεί να μην πηγαίνουμε να ακούσουμε μια ομιλία για τον Κολοκοτρώτη, αλλά δεχόμαστε να κομματιάσουμε γατιά και δεν βλέπουμε και κανένα να διαμαρτύρεται και να εμποδίζει τέτοια φαινόμενα. Τι άλλο έγινε στη χώρα μας, άρχισε να συκοφαντείται η Ορθοδοξία. Τι άρχισε να πιστεύουν οι νέοι για την Ορθοδοξία μας, ότι είναι μια υπόθεση που αφορά τους γέρους, τις γεροντοκόρες, ότι η Ορθοδοξία έχει να κάνει με έναν σκληρό Θεό, τιμωρεί, που μας στέλνει στην κόλλα, σε αυτή τη φορά δεν πιστέψουν. Αυτό πιστεύουν οι σημερινοί. Το ακριβώς αντίθετο που δεν συμβαίνει. Γιατί η Ορθοδοξία είναι ελευθερία. Είναι άνοιξη. Είναι αίμα. Είναι απελευθέρωση. Είναι γλυκασμός της ψυχής. Αλλά ποιος το ξέρει αυτό από τους νέους μας. Ούτε και εγώ δεν ήξερα μέχρι πρόσφατα. Δεν τα άκουσα από πουθενά και δεν ήμουν τόσο σωστή για να τα ζητήσω μόνο μου. Πάρτε κάποια απλά παραδείγματα. Πάρτε και την ένα Σάββατο. Όλοι δεν διασκεδάζουμε τη νύχτα του Σαββάτου και δεν ξενυχτούμε, γιατί την άλλη μέρα δεν εργαζόμαστε. Και αυτό είναι στόχο. Την άλλη μέρα δεν εργαζόμαστε για την επιβίωσή μας, αλλά μπορούμε να γίνουμε εργάτες του Κυρίου και να συμμετέχουμε στη Θεία Λειτουργία. Και η Θεία Λειτουργία δεν είναι απλώς να ακούσουμε δύο λόγια και να κάνουμε το σταυρό μας, γιατί θα μας τιμωρήσει ο Θεός. Ο Θεός δεν τιμωρεί. Ο Θεός είναι αδελφός μας, δεν κρατάει στα χέρια του την κόλαση, όπως έλεγε και ο Γέροντας Πορφύριος. Αληθεία λειτουργία είναι η προστασία μας, το κάλυμά μας, είναι η στιγμή που ανασένει το σύμπαν και ο Κύριος βρίσκεται πάνω στην Αγία Τράπεζα και εμείς παίρνουμε μέσα μας το σώμα του και το αίμα του και παρακάτω θα δείτε πόσο σημαντική είναι αυτή η υπόθεση για να οπλιστούμε ενάντια στο σατανισμό. Αλλά βλέπω περισσότερο κόσμο σε διάλεξη από ό,τι στη Θεία Λειτουργία. Ίσως μπορέσω να σας δείξω πόσο σημαντική είναι με τα λίγα λόγια που ξέρω και μόνο να σας πω. Τι άλλο, δείτε τα παιδιά μας που σέβουν είδωλα, δείτε στα τετραδιά τους.
Θα δείτε πώς την υπάρχουν στα εξώφυλλα των τετραδίων του στο Michael Jackson, που φωτογραφίζεται στο δίσκο του με την πετάλθα μέσα στο μάτι, ή τη Μαντόνα, η οποία πηγαίνει και κάνει άσχημες χειρονομίες με το σταυρό πάνω στην Αγία Τράπεζα, μέχρι που ξεσηκώθηκε και το Βατικανό και απαγόρευσε τα βιντεοκλίπ. Δεν θα μπορούσατε τα παιδιά μας να έχουν στο εξώφυλλο του τετραδίου τους τον Καραϊσκάκη ή τον Γέροντα Πορφύριο, αν ξέρατε ποιος είναι. Όλα αυτά λοιπόν φτιάξαμε το κατάλληλο δεκόρ για να υπάρξει και στον τρόπο μας η οργανωμένη λατρεία στο Σεβανά. Έτσι όπως σας είπαμε πριν, στις αρχές της δεκαετίας του 70 ιδρύθηκε η οργάνωση με την ονομασία The Adversary Music Group, που σημαίνει η οργάνωση του αντίθετου του αντίθετου. Είναι αγγλική, άλλωστε η Αγγλία είναι η πατρίδα του διεθνούς αγαπητισμού. Ήρθανε άλλοι αρχηγοί, ο Φρέντι Μόρισον και μερικοί άλλοι και την δημιούργησαν. Ξεκίνησε από την Αθήνα η οργάνωση αυτή, δηλαδή απευθύνθηκε στις Έλληνες του εξωτερικού και μετά σε όλους τους Έλληνες. Αρχικά ίδρυσε παρακλάδια στην Κρήτη, που είχαμε και την μαθήτρια επειδή και εξάγονται το καλοκαίρι του 1993 από τον Οκτώβρη. Επίσης στο Βόλο, και είχαμε κρούσματα σαντανισμού στα σχολεία, είναι ολόκληρο θέμα, και στην Βόρεια Ελλάδα, που είχαμε την καθηγήτρια της Κοζάνης, τον Αραμαντασικό της Θεσσαλονίκη και θεούσαν τους μαθητές τους στη Μαύρη Μαγεία. Σήμερα η οργάνωση αυτή έχει παραδείγματα σε ολόκληρη την Ελλάδα. Και είναι κυρίως αυτή που δημιουργεί το πρόβλημα, ότι αν υπάρχουν μικρές ερασιτεχνικές ομάδες παιδιών που αγοράζουν τη σολομονική και προσπαθούν να καλέσουν πνεύματα. Αλλά το μεγάλο κακό είναι αυτή η συγκεκριμένη οργάνωση. Στρατολογούν κυρίως έφηβους. Βρίσκουν παιδιά που έχουν προβλήματα από το σπίτι τους και δυστυχώς τα περισσότερα παιδιά στις μέρες μας έχουν, γιατί όλοι είμαστε βιαστικοί και έχουμε και προβλήματα επιβίωσης. Δεν επικοινωνούμε ένας με τον άλλον, νιώθουμε μοναξιά. Ίσως να μην είμαστε και πολύ κοντά στα παιδιά μας, όπως άλλοι. Έτσι λοιπόν αυτά τα παιδιά προσπαθούν να διασκεδάσουν το κενό τους μέσα από τον αποκριτισμό και τη μεταφυσική. Παλαιότερα εκτονώνανε αυτές τις ανάγκες τους μέσα από τα κόμματα. Αλλά ύστερα και από την κατάρρευση του πολιτικού σοσιαλισμού, η πολιτική δεν τους ενδιαφέρει. Και τώρα πια τα μοντέρνα πάνε. Νεολαίας έχουν να κάνουν με αποκριτισμό και με επίκληση κάνουν με λίγα πνεύματα. Δεν κάνει συνέβοντα. Στην πραγματικότητα δεν μπορεί να κρίνει, αλλά δεν το ξέρουν. Εκεί μέσα λοιπόν, σε πάθηση, σε εκδόσεις, στις καφετερίες, τους βρίσκουν οι σατανιστές. Ακούν τα προβλήματά τους, προσπαθούν να τους δείξουν την ευθύνη, να τους αγκαλιάσουν για να τους καλύψουν κενά αγάπη που έχουν αυτά τα παιδιά. Και μετά τους λένε, γιατί να στεναχωριέστε, αφού είχε τη δυνάμει. Να βλέπουμε τα μαγνητικά σας μάτια, εμείς θα σας μάθουμε να κάνετε πράγματα για να μπορέσετε να επιβάλλεστε στους γονείς σας και στους καθηγητές σας. Και τα παιδιά έχουν ανάγκη να κερδίσουν αυτοπεποίθηση. Και τους λέτε και πολύ εντυπωσιακό όλο αυτό το να αποκτήσουν δυνάμεις και δέχονται. Και κρατάει περίπου 3 με 5 μήνες επίθεση κεφάλου. Κατόπιν τους οδηγούν στο Μαύρο Ναό, οδηγούν τα παιδιά στο Μαύρο Ναό, και κάθονται και τους εξηγούν παραπλανητικά και ψευδώς, άλλωστε ο Σατανάς είναι ο πατέρας του ψεύδους, όπως λέει και ο Κυριός μας. Κάθε λοιπόν και λένε στα παιδιά ότι ο Χριστός έχασε τη μάχη από τον διάβολο, γι' αυτό άλλωστε και σταυρώθηκε, και ότι τον κόσμο, τη γη, την κυβερνάει ο Σατανάς. Και για να τα πείσουν τα παιδιά, τους δείχνουν και επιλεγμένα αποσπάσματα από την Καινή Διαθήκη, από τις επιστολές του Παύλου. Ο Παύλος κάπου αναφέρει το Σατανά ως κοσμοκράτορα του κόσμου τούτου ή αναφέρεται σε κάποια ελαττώματα της εποχής μας και κάθε εποχής και λένε οι σατανιστές το νεοβλέπεις για να υπάρχουν αυτά τα ελαττώματα και για να λέει ο Παύλος το Σατανά κοσμοκράτορα αυτός κυβερνάει τη γη και όλα τα άλλα που σου έχουν πει είναι ψέματα. Και ξέρετε, είναι πολύ, πολύ μεγάλο κρίμα οι σατανιστές να διαβάσει την Αγία Γραφή και τα παιδιά μας να την αγνοούν. Να μην τη διαβάζουν οι χριστιανοί και να τη διαβάζουν το παδί του διαβόλου και έτσι τα παιδιά μας να πέφτουν θύματα σε αυτές τις καταστάσεις. Κατόπιν, μειούν τους νέους, τους βάζουν πάνω σε ένα βωμό. Σε αυτό το βωμό, όπως σας είπα πριν, κάνουν όλα τα αντίθετα του χριστιανισμού. Κάνουν λοιπόν μια παροδία της θείας κοινωνίας.
Και όπως εμείς κοινωνούμε σώμα και αίμα Χριστού, αυτοί κοινωνούν σώμα και αίμα ανθρώπου και ζώου. Έχουν το σταυρό ανάποδα για να συμβολήσουν τη δύναμη του κάτω κόσμου, όπως λένε. Βάζουν λοιπόν τα παιδιά πάνω στον βωμό, σκοτώνουν έναν κόκορα, τα λύθουν με το αίμα του κόκορα, μετά τα βάζουν να σπάσουν ένα σταυρό για να αυτοαφοριστούν. Τα βάζουν να αποκηρύξουν την Αγία Τριάδα, να πούνε πάτε λοιπόν ο ευρισκόμενος εις την κόλαση, όχι με τις ουρανίες. Να βρίσουν και να βλαστημίσουν και για να καθησυχάσουν λίγο μετά την ποιησή τους, επειδή τα παιδιά, όσο να σου κάνουν, τους δίνουν χρήματα, χαλτσιλίκι, να αγοράσουν ό,τι θέλουν. Αυτά όλα γίνονται το πρώτο καιρό. Και τους παρέχουν δωρεάν ναρκωτικά. Και να ξέρετε ότι πίσω από το εμπόριο του το ναρκωτικό δεν είναι σαντανιστές. Γιατί κάνει ο διάβολος, ο ανθρωποκτόνος. Τα παιδιά στην αρχή αισθάνονται καλά. Όλα αυτά είναι τρομακτικά, αλλά θυμίζουν τα έργα που έχουν δει στο κινηματογράφο. Όσο να είναι, κάποιοι τους δίνουν και αξία. Νομίζω λιγάκι ότι βρίσκονται σε ένα μοντέρνο παράδεισο, αλλά από τον πρώτο και δεύτερο χρόνο συνειδητοποιούν ότι βρίσκονται στην επίγεια κόλαση. Γιατί μετά τα μαθαίνουν να σκοτώνουν. Στην αρχή σκοτώνουν ένα μεγάλο γουρούνι, δεμένο πάνω σε ένα σταυρό, για τη συμβολή λέει του Χριστού. Και μαθαίνουν να αποκαλούν τον Χριστό γουρούνι. Και ύστερα μαθαίνουν να σκοτώνουν παιδάκια. Τα παιδάκια αυτά τα γεννάνε γυναίκες της οργάνωσης, ύστερα από όρια. Αυτές οι γυναίκες ονομάζονται μάνες και πληρώνονται και κανένα 2 εκατομμύρια για να γεννήσουν ένα παιδάκι και μια-δύο εβδομάδα να το θυσιάσουν στο βωμό. Ή αν πρόκειται για κοπέλες, μαθαίνουν αυτές οι κοπέλες υπό την επίρρεια ναρκωτικών να προσφερθούν μόνες τους θυσία στον σατανά για να γίνουν, λέει, πριγκίπισσες στην κόλαση. Και αν κάποια από αυτά τα παιδιά που βρεθήκαν εκεί μέσα, που είναι πλέον το παιδί αυτό ήταν κομματής, έχει αηδιάσει από όλο αυτό που ζει, θελήσει να φύγει, τότε θα το σκοτώσουν και αυτό. Και είχαμε πολλούς τέτοιους φόνους και στη χώρα μας, όπως το ζευγάρι στο Σούνα, αν θυμόσαστε, το βρήκανε σκοτωμένο. Βέβαια, υπάρχει μια περίπτωση να σωθεί κάποιος που υπήρξε μέλος του σατανισμού, αν μετανιώσει αληθινά και ζητήσει τη βοήθεια του Χριστού, και ο Χριστός τότε σίγουρα θα τον καλύψει την αγάπη του και θα τον σώσει και τέτοια παραδείγματα. Όμως, παρά την εξοικείωση που έχουν οι νέοι με το υπερθυσικό και με το θρίλερ, δεν είναι εύκολο όλα τα παιδιά να δεχτούν να λάβουν μέρος σε μια οργάνωση που έχει αξιωμάτιστο φόνο και που θα παίζουν με νεκροκεφαλές και μαύρα κεριά. Γι' αυτό ο Σατανάς βρήκε και άλλα κόλπα. Για να αρπάξει τα παιδιά και πολλούς από τους ενήλικες. Το μεγαλύτερο κόλπο της εποχής μας του Σατανά είναι η νέα εποχή. Θα έχετε ακούσει και τα κινήματα της νέας εποχής. Και όλα αυτά, θεοσοφία, Αλίκη Μπέιλ, Πανελλήνιο Κέντρο Γνωστικών Σπουδών, Mind Control, Αρμονική Ζωή. Δεν ξέρω για εδώ, για τη Σάμμο, αλλά η Αθήνα είναι γεμάτη από όλα αυτά. Έχουμε τους γκουρού, έχουμε τη Scientology. Έχει έρθει κανείς να σας μοιράσει στον δρόμο ένα φυλάδιο με 200 ερωτήσεις που είναι, λέει, το τεστ της Οξφόρδης. Στην Αθήνα το κάνουν πολύ συχνά. Έχουμε την εκκλησία του ψευδομεσία του Κορεάτη Μουρ, που η κυρία μου ήρθε τις προάλλες στην Ελλάδα και έκανε και διάλεξη και πήγε πολλοί κόσμος και την χαιρέτησε και πρώην πρωθυπουργοί πήγαν. Η νέα εποχή, κυρίως υποσύρθε η ώρα, είναι, λέει, η νέα κοσμική περίοδος, είναι η εποχή του υδροχώου και ήρθε η ώρα όλοι να ενωθούμε σε μία θρησκεία και σε μία κυβέρνηση για να μπορέσουμε να υποδεχτούμε τη λευκή αδελφότητα και τους φωτισμένους, γιατί έτσι θα δοξολογήσουμε καλύτερα τον Θεό. Ποιο Θεό? Ο Χριστιανός ξέρει ότι αυτός που στην αρχή θα τους κυβερνήσει όλους, θέλοντας και μη, θέλουν δεν θέλουν οι άνθρωποι και θα τους ενώσει όλους αναγκαστικά, είναι ο Αντίχριστος. Και μετά θα έρθει ο Κυριός μας και όλοι θα δουν τη δευτέρα παρουσία του. Κανένας δεν θα πλανηθεί και κανείς δεν θα αναρωτιέται μήπως ο Χριστός είναι ο Σάι Μπάμπα, μήπως ο Χριστός είναι ο Μουρ, μήπως ο κανείς.
Λοιπόν, σε ποιον προετοιμάζει, ποιανού το έδαφος προετοιμάζει η νέα εποχή. Ακόμη και οι αχωμάδες τώρα τελευταία λένε ότι έρχεται ο Χριστός. Ήταν μια αντίστατο στην Αθήνα, ότι έρχεται ο Χριστός και πρέπει να τον υποδεχτούν. Και ο Χριστός λέει θα κάτσει οι αχωμάδες, το λέγανε στην αντίστατο τους. Θα κάτσει στον ναό του Σολομώντα. Ποιος είναι αυτός που θα έρθει τώρα και ποιος είναι αυτός που θα κάτσει στον ναό του Σολομώντα. Και αναρωτιέμαι αν οι αχωμάδες έχουν πέσει σε πλάτη ή το ξέρουν τι κάνουν. Θα τον κάνουν συνειδητά. Και όλες αυτές οι αιρέσεις καμία δεν είναι αυτογενής ελληνική. Όλες είναι Brooklyn, Αμερική. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι ανθέληνες. Δεν τυχαίο ότι οι αχωμάδες στρατεύονται, δεν το κάνουν από ιδεολογική αρχή. Μισούν την Ελλάδα. Και προσπαθούν επίσης, όπως σας είπα πριν και με τον σατανισμό, να τη χτυπήσουν μέσω της από την Ορθοδοξία και από το στρατό της. Έχουμε επίσης τον νεοσατανισμό. Ο νεοσατανισμός είναι πάρα πολύ επικίνδυνη ιστορία, γιατί γυρίζει πως δεν υπάρχει ούτε Θεός ούτε διάβολος. Ξέρετε, όποτε λένε πως ο μεγαλύτερο κόρμο του διαβόλου είναι να μας πείσει ότι δεν υπάρχει. Ο νεοσατανισμός δεν εμφανίζεται με αυτή την ονομασία, αλλά πάλι μέσα από διάφορα σωματεία αυτογνωσίας και αυτοπραγμάτωσης και αυτοθέωσης και πολλές φορές μπορεί κάποιοι να σας έχουν μιλήσει για τη δύναμη του νου μας, για το εγώ μας, για το υπερεγώ μας, για τον ανώτερο εαυτό μας, για το πώς μόνοι μας θα προγραμματιστούμε να αποκτήσουμε έτσι ειδικές δυνάμεις. Και όλα αυτά βέβαια είναι ιδεοσφορική αναζωία. Εκεί προσπαθεί και με αυτόν τον κόλπο να μας ρίξει ο Σατανάς. Δεν θα σας πω άλλα για τα κόλπα του, γιατί δεν θέλω να σας κουράσω περισσότερο. Άλλωστε αισθάνομαι ότι θέλετε να με ρωτήσετε τι πρέπει να κάνω. Και εμείς και για να βοηθήσουμε τα παιδιά μας, κυρίως αυτά. Θα σας πω λοιπόν τι κατάλαβα εγώ με δύο λόγια από όσα έζησα προσωπικά. Εγώ δεν ήξερα τίποτα από όλα αυτά που σας λέω τώρα. Πώς ξεκίνησαν τα πράγματα. Μια μέρα μου ζήτησε ο διευθυντής της εφημερίδας μου να γράψω ένα ρεπορτάζ περί τελετών μάνας Μαρίας. Με έστειλε στον διάβολο που λένε, μου είπε πήγαινε να βρεις και να παρακολουθήσεις μια τελετή. Τώρα εγώ φοβήθηκα πάρα πολύ, αλλά προκειμένου να θυμώσω τον διευθυντή μου, ξεπέρασα το φόβο μου για τον διάβολο. Βρήκα έναν συγγραφέα που είναι στην Αθήνα, επώνυμο συγγραφέα, και έχει χωθεί πολύ σε τέτοια πράγματα για να γράψει ένα βιβλίο, όπως μου είπε. Ίσως τώρα πια να έχει πιαστεί και θύμα, δεν ξέρω. Το παρακάλεσε να με φέρει σε επαφή με κάποιους κύκλους αναλυστικούς. Πραγματικά με πήγε σε μια μήλα στο Θιόνισο, θα γινόταν μια τελετή μαύρης μαγείας και θα με άφηνα να τη δω, γιατί εμφανίστηκα ως ενδιαφερόμενη. Βέβαια, δεν μου επιτρέψανε να δω όλη την τελετή. Μόνο ένα μέρος κάπως τουριστικό, σε εισαγωγικά. Από εκεί που αρχίζαν τα μάγια και τα όρια, με διώξανε γιατί δεν ήμουν μοιημένη και ευτυχώς, γιατί εγώ δεν άντεχα ούτε τα λίγα που είδα. Όταν γύρισα στην εφημερίδα και δημοσίευσα το ρεπορτάζ, χτύπησε το τηλέφωνο μου. Με πήρε ένας άντρας, μου είπε ότι είναι 30 χρονών, ότι λέγεται Πέτρος, ότι ήταν 15 χρόνια αρχιερέας στο σατανισμό, εδώ στην Ελλάδα. Και ότι ζήταγε βοήθεια και κατάλαβε μέσα από το ρεπορτάζ μου ότι ξέρω από αυτά δεν ήταν φαντασία μου. Πραγματικά γνώρισα τον Πέτρο, μου διηγήθηκε όλη του τη ζωή, την έχω σε κασέτα, στα συγκλονιστική ζωή. Και από τότε είναι κοντά ένα-ενάμιση χρόνο τώρα, προσπαθώ όσο μπορώ να βοηθήσω κι εγώ. Βέβαια, όταν δημοσίευσα τις αποκαλύψεις του Πέτρου, με πήραν τηλέφωνο οι αρχηγοί του σατανισμού. Και μου βάζανε, με πήραν τηλέφωνο στην εφημερίδα και μου βάζανε να ακούσω σατανιστικές τελετές, λατινικές επικλήσεις στον Σατανά και μου έλεγαν ότι θα πεθάνεις αν δεν αφήσεις τον Πέτρο ήσυχο. Μου στείλανε και κανένα δυο αθλητικές επιστολές και αφήνανε πάνω στο αμάξι κομμάτια ομού σιγουριού που με το αίμα του σιγουριού φτιάχνανε την πεντάρθα. Και φοβήθηκα πάρα πολύ. Αυτό ήταν το ένα πράγμα που με φόβησε. Πάρα πολύ. Μπορείτε να με καταλάβετε, αλλά έγινε και κάτι ακόμη που με φόβησε. Στις 31 Μαΐου του 1993, η μέρα μιας μεγάλης σατανιστικής γιορτής, ο Πέτρος παρακάλεσε να είμαστε μαζί του, γιατί φοβότανε μήπως με κάποιο τρόπο τον επηρεάσουν οι σατανιστές και τον αναγκάσουν να πάει στη συγκέντρωσή τους. Πραγματικά, μείναμε εκείνη τη νύχτα με τον Πέτρο, ήταν ο λαμβανιστικός μου, εγώ και άλλα δύο άτομα,
Και εκείνο το βράδυ ο Πέτρος δαιμονίστηκε. Δεν είχα δει ποτέ δαιμονισμό. Είναι ένα θέμα φοβερό, φρικτό, να βλέπετε έναν άνθρωπο να λιώνονται τα χαρακτηριστικά του, το βλέμμα του, η φωνή του, να κοιτάει πλέον μόνο με μίσος. Μας κοίταγε με μίσος, έλεγε ότι μας μισεί και ότι θέλει να μας σκοτώσει. Άρχισε να φωνάζει κάποια στιγμή, καίγομαι, και τράβηξε το πουκάμισό του και στον ένα του ώμου έχει σχηματιστεί ένας ανάποδος σταυρός και στον άλλο τη λέξη «Σέιγα», στα αγγλικά ήταν γραμμένο. Ήταν φοβερό, αλλά όσο φοβερό ήταν αυτό που βλέπαμε να γίνεται με τα δαιμόνια, μάλιστα το δαιμόνιο είπε ότι λέγεται και δαίμονας καταστροφής. Όσο φοβερό ήταν αυτό, τόσο συγκλονιστικό και συγκινητικό ήταν να βλέπει κανείς τη δύναμη της προσευχής, που από αυτή την προσευχή ζάλαμε τα δαιμόνια, γιατί εμείς αρχίσαμε να προσευχόμαστε όλοι, δεν ξέραμε τι άλλο να κάνουμε. Και έγινε και κάτι ακόμα που θα το θυμάμαι πάντα, γιατί για μένα ήταν πολύ συγκινητικό. Ο Πέτρος είχε πέσει σε ένα κρεβάτι και τον κρατάγαμε, γιατί ήθελε να σκοτώσει τον εαυτό του, ήθελε να αυτοστραγγαλιστεί. Και τον κρατάγαμε τα χέρια. Και έκανε συνέχεια με τα χέρια του το σημάδι του Σατανά, τα δύο δάχτυλα, τα κέρατα του Σατανά. Και εγώ προσπαθούσα να του ανοίξω τα δάχτυλα και να μην το σχηματίζει αυτό το σύμπαν. Δεν μπορούσε, ήταν πάρα πολύ σκληρά τα δάχτυλά του, ήταν όπως είναι στο νεκρό. Αλλά ο ραβδαστικός μου είχε μαζί ένα σταυρό και το πλησίασε στο χέρι του Πέτρου. Ο Πέτρος δεν το έβλεπε, είχε άλλο σταμένο το πρόσωπό του και το χέρι, μόνο που πλησίασε ο σταυρός, άρχισε να ανοίγει μόνο του τρέχοντας. Δεν μπορούσε να ανοίξει το χέρι, να σχηματίζει αυτό το σημάδι όταν απλώς πλησίαζε ο σταυρός κοντά. Με πήραν τα κλάματα, ήταν συγκλονιστικό αυτό. Πραγματικά είδα πόσο μεγάλη είναι η δύναμη του Χριστού. Παρ' όλα αυτά, κάτι ο δαιμονισμός του Πέτρου, κάτι οι απειλές που δεχόμουν, με είχαν φοβήσει τόσο πολύ, που αισθάνθηκα την ανάγκη να βρω έναν ιερέα. Δεν ήξερα βέβαια ποιος ιερέας θα ήταν ενήμερος γύρω από όλα αυτά. Και εκεί που το σκεφτώ, πάρα πολύ φοβισμένη στο γραφείο της εφημερίδας, χτύπησε το τηλέφωνο μου, γιατί ο Θεός είναι πολύ μεγάλος, το ελαιός μου είναι άπειρο και βρίσκει τρόπο να μας βοηθήσει όλους. Χτύπησε το τηλέφωνο στην εφημερίδα, ήταν ένας άνθρωπος που είχε διαβάσει το ρεπορτάζ μου, άγνωστος σε μένα, και μου λέει, ξέρεις κάτι, πρέπει να βρεις έναν ιερέα. Του λέω, αυτό σκεφτώ, αυτό ψάχνω αυτή τη στιγμή, αλλά δεν ξέρω ποιο. Θα μου λέει σε μισή ώρα εκεί να σας πάω εγώ σε κάποιον ιερέα. Ήρθε λοιπόν αυτός ο άνθρωπος, εκ των υστέρων για να με φίλει, μας πήγε σε έναν, δεν τον βρήκαμε, μας πήγε σε έναν δεύτερο, δεν μας δέχτηκε και λέει, όχι σε μένα, σε άλλο να πάτε. Και στον τρίτο που μας πήγε, δεν πήγε μέσα μαζί μας, γιατί λέει, εσείς μπορεί να είστε τον πονηρό. Και δεν θέλω να είστε μαζί σας και ούτε να πείτε ότι εγώ σας έφερα εδώ, γιατί ο παπάς μπορεί να σας πετάξει έξω και δεν θέλω να με εκθέσετε. Και χτυπήσαμε μόνοι μας την πόρτα. Άνοιξε ένας ωραιότατος γέροντας με ένα τριμμένο ράσο και είπε, «Α, ήρθατε, χρόνια σας περίμενα. Φαίνεται πως ο Κύριος άκουσε τις προσευχές μου και σας έφερε». Του λέω, «Ήρθα επειδή ξέρω παιδί μου». Και μου είπε όλη την ιστορία για τον Πέτρο, ό,τι δεν ήξερε κανείς, παρά μόνο εγώ και ο ραβδαστικός μου που τα ζήσαμε, τα ήξερε σαν να ήταν μαζί μας, σαν να τα είχε δει και ο ίδιος. Και έτσι έμαθα κάτι που δεν το ήξερα. Μέσα στην ανοησία μου δεν το ήξερα, δεν είχα φροντίσει ποτέ να το μάθω. Ότι υπάρχουν άγιοι. Ενώ και σήμερα υπάρχουν άγιοι. Έτσι όπως τους ξέρουμε. Όπως έχουμε ακούσει τους παλιούς για τον Άγιο Γεώργιο, για τον Άγιο του Πόλου. Έτσι όπως προσκυνάμε στις εικόνες και τους βλέπουμε στην Εκκλησία. Ήδη και παράδειγμα. Ταπεινή, αθόρυβη, θαυματουργή, έχουν όλες τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος. Πολύ σπουδαίοι, πολύ σημαντικοί, ίσως και πολύ περισσότεροι από τους ελάχιστους ιερείς που μπορεί να χρηματίζονται ή τους ελάχιστους ιερείς που μπορεί να μαλλιοτραβιούνται και το είδαμε στις τηλεοράσεις μας. Αυτή είναι ασήμαντη μπροστά στους Αγίους που υπάρχουν μέσα στους αιώνες της Ορθοδοξίας μας, νέφος Αγίων και το Άγιον Όρος είναι γεμάτο Αγίους αυτή τη στιγμή. Αλλά εμείς δεν ξέρουμε αυτό, ξέρουμε το άλλο, γιατί το κακό κάνει θόρυβο. Όπως και η μουσική στη δίσκο. Το καλό είναι στο πουλό και να το πουλούνται. Και έμαθα επίσης ότι 12 Αγίους του 20ου αιώνα ανακήρυξε η Εκκλησία μας. Το
Ξέρετε ότι στον αιώνα μας ανακηρύχθηκαν 12 άλλοι που ζήσανε τώρα κοντά μας. Ούτε εγώ δεν ξέρω. Ένας από αυτούς, ο Παπα-Νικόλας ο Πλανάς, έζησε στην Αθήνα, λειτουργούσε στον Αιγιάννη Μιλιαδημένης, φίλος του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, αγράμματος τελείως, αφού έκανε και κάθε στην ώρα της Θείας Λειτουργίας, αλλά με όλη τη λάμψη του Αγίου Πνεύματος επάνω του, αφού λέει ότι λειτουργούσε στον Ιερό, γέμιζε το Ιερό από αγγίλους. Αφήστε που συμφωνόταν για να μένω πάνω από το έδαφος, αλλά γέμιζε το Ιερό αγγίλους, το σκουτάγανε με τα φτερά τους. Και όταν περπατούσε στον δρόμο και έβριχε, ο Παπα-Νικόλας που είχε μόνο ένα γασάκι, δεν βρεχόταν, δεν έκανε το παιδί επάνω του. Στην Αθήνα είναι αυτό, 1920-1930. Δύο αντιδιάφορος της Ελλήνικης, κοντά μας με το 1990, τον έχω εδώ το παιδί στο κοινό. Τον έχω εδώ ήξερε και δύο από εσάς. Σε βάζω κάτω τόσο, τον ήξερε και τον φίλο σου. Είχε την ευχή μου, την ευλογία μου. Πολύ μεγάλος Άγιος και έλεγε με κοντά μας μέχρι τον αποδοχό. Και τι δεν έκανε, παιδιά μου, δεν σε ακούω. Μίλαγε με τον Άγιο Ιωάννη τον Ρώσο, μίλαγε με τον Όσιο Ρωτή, θαυματουργούσε. Ή ο Γέροντας Πορφύριος. Ξέρετε το Γέροντα Πορφύριο. Και αυτός κοντά μας μέχρι το 1991. Και τώρα κοντά μας επίσης περισσότερο πάνω ποτέ μας έχει κοιμηθεί. Σας πω κάτι για τον Γέροντα Πορφύριο να καταλάβετε πόσο μεγάλος Άγιος είναι. Ένα πνευματικό του παιδί, διευθυντής μεγάλης αεροπορικής εταιρείας, έλειπε στο Λονδίνο, γύρισε στην Αθήνα, βρήκε ένα μεγάλο, συνάντησε ένα οικογενειακό πρόβλημα μεγάλο και τηλεφώνησε στο κελάκι του Γέροντα, στο Μίλεση, στην Αττική, για να ζητήσει συμβουλές. Ο Γέροντας σήκωσε το τηλέφωνο, δεν χρειαζόταν τον Γέροντα Πορφύριο να του πει στο πρόβλημα. Σου λέει, γεια σου Κώστα, σε ήξερε, δεν σε ήξερε, και σου λέει το πρόβλημά σου. Λοιπόν, του είπε το Γέροντα Πορφύριο, δεν είναι τίποτα, έτσι και έτσι θα λυθεί το πρόβλημα, αυτό πρέπει να κάνεις, χάρηκε πάρα πολύ ο κύριος. Του λέει, Γέροντα, χίλια ευχαριστώ και μόλις αδειάσω θα έρθει να σε δω. Και το πατάει ο Γέροντας Πορφύριος, να μην έρθεις πολύ. Εγώ πέθανα. Και είχε πεθάνει ένα μήνα πριν. Αλλά σήκωσε το τηλέφωνο στο κελάκι και απάντησε. Τέτοιοι είναι οι άγιοι που βρίσκονται κοντά μας. Κι αν από τη μια υπάρχει σατανισμός, απ' την άλλη υπάρχουν όλοι αυτοί. Ζωντανές αποδείξεις του Ευαγγελίου. Εικόνες του Κυρίου μας. Για να μας δείξουν πόσο μεγάλος είναι ο Χριστός μας. Και πόσο μεγάλο το ελαιόζω που δεν μας αφήνει να χαθούμε. Εγώ από τη μέρα που πήγα στον Γέροντα, από εκείνη ακριβώς την ίδια ημέρα, δεν με απείλησε ποτέ πια κανείς. Από εκείνη την ίδια ημέρα. Και απόρρισα τόσο πολύ που ρώτησα τον Πέτρο. Του λέω, Πέτρο, εγώ πολεμάω τους σατανιστές πατέρα, γιατί δεν με ενοχλούν πια. Τότε λοιπόν μου εξήγησε τι φοβάται πραγματικά ο διάβολος. Οπότε ο διάβολος τρέμει το βάπτισμα. Γιατί μας εντάσσει στο σώμα της Εκκλησίας. Μας κατατάσσει στην Εκκλησία του Κυρίου μας. Γι' αυτό και δεν θυσιάζουν ποτέ βαπτισμένα μωρά. Δεν μπορούν. Επίσης φοβάται ιδιαίτερα, πιο πολύ ίσως απ' όλα, τη Θεία Κοινωνία που παίρνει με τον Κύριο μέσα μας. Αν ένας άνθρωπος εξομολογείται και κοινωνεί, δεν τον πλησιάζει ούτε από μακριά ως σατανιστής. Με κανέναν τρόπο. Φοβάται πάρα πολύ το σταυρό που φοράμε με τον εσταυρωμένο. Όπως είπα και χθες, είναι ένα περιστατικό με τον εσταυρωμένο. Όταν έγραψα τις αποκαλύψεις του σατανιστή του Πέτρου, με φώναξε ένας προϊστάμενος στην Ισπανία που ήθελε να κάνει έρευνες για να βρει σατανιστές και με ρώτησε μερικά πράγματα για να ξέρει. Όταν του είπα λοιπόν τι φοβάται ο διάβολος, μου λέει τώρα εγώ. Χριστιανός είναι, δεν λέω, αλλά δεν μπορώ να πιστέψω κιόλας τώρα ότι τόσο πολύ τα φοβάται αυτά και κάνω αυτά τα πράγματα, είμαι και ρεαλιστής άνθρωπος. Εντάξει. Πριν από λίγο καιρό κατάφερε και βρήκε ένα σατανιστή και τον οδήγησε στο γραφείο του για να του πάρει κατάθεση.
Ο σαντανιστής του κάνει και μερικά κόρπα μέσα στο γραφείο και φοβήθηκε πολύ ο Κουλεξάνιος. Και γυρνάει και του λέει, καλά του λέει, αφού έχεις αυτή τη δύναμη, γιατί δεν με σταματάς εμένα που σε ανακρίνω. Γιατί δεν μου βάζεις φρένο με αυτή σου τη δύναμη. Και το απαντάει ο σαντανιστής, προσπαθώ πολύ ώρα κύριε προϊστάμενε, αλλά δεν μπορώ, με εμποδίζει αυτό που φοράτε μέσα από τα ρούχα σας. Με εμποδίζει ο σταυρός. Και με πήρε ο προϊστάμενος και μου είχατε δίκιο κύριε Νταγουνάκη, είχατε απόλυτο δίκιο, αυτά συμβαίνουν. Ρώτησε και τον γέροντα, τον Θεόπνευσο γέροντα που γνώρισα. Και αυτός με επιβεβαίωσε ότι ό,τι πραγματικά τρέμει ο Σατανάς είναι τα μυστήρια της Εκκλησίας και την ταπείνωση. Το ρώτησα όμως γιατί έχουν τέτοια έκταση τα φαινόμενα του σατανισμού. Μου μίλησε για τις τρεις διαστάσεις του θέματος. Η μία είναι ο πόλεμος που γίνεται στην Ορθοδοξία διεθνώς. Βλέπετε ότι μια ολόκληρη ευρωπαϊκή κοινότητα και μια ολόκληρη Αμερική τα έχουν βάλει με τους Έλληνες. Γιατί? Για την Ορθόδοξη. Βλέπετε ότι όλοι είναι εναντίον μας στο ζήτημα των σκοπίων. Γιατί? Γιατί είμαστε Ορθόδοξοι. Όλα αυτά τα φαινόμενα που συμβαίνουν τώρα, κατά βάθος έχουν σαν στόχο την Ορθοδοξία, δηλαδή ποιον, τον Χριστό. Γιατί έχει αρχίσει η εποχή του Αντίχριστου. Η δεύτερη διάσταση της επίθεσης του Σατανά είναι αυτή που κάνει με τα δαιμόνια του, δηλαδή να μας φουντώνει τα πάθη μας και να μας βάζει να παρτάρουμε μέσα από τα ανθρώπινα σφάλματα. Και αυτό γίνεται πολύ έντονα με όσους δεν έχουν έναν πνευματικό και δεν είναι κοντά στην Εκκλησία και δεν εξομολογούν και δεν κοινώνουν. Θα σας πω κάτι για την εξομολόγηση. Μια φορά είδα έναν μετά από όλα αυτά τα γεγονότα και μετά τον Πέτρο, είδα μια γυναίκα δομοτισμένη μέσα σε μια εκκλησία, στην Πάτρα. Και φώναζε και χτυπιότανε. Οπότε την πλησίασε ένας νεαρός να τη βοηθήσει. Και γυρνάει και του λέει, τι μαγίζεις εσύ και ασχολείσαι με μένα, εμένα με λυπήθηκες, την κοπέλα που παράτησες, την λυπήθηκες. Γιατί το δαιμόνι που είχε μέσα της ήξερε τα προσωπικά. Τσάκησε βέβαια ο νεαρός, εκλώθηκε στα δύο και επιτόπου είπε Παναγία χώρες έχω να πάω να την βρω την κοπέλα. Μια άλλη όμως η κυρία που πλησίασε τη δαιμονισμένη είχε εξομολογηθεί και άρχισε να τη φωνάζει το δαιμόνι, τι να σου κάνω που τα έπρεπε στον παπά, δεν έχω τίποτα να σου φωνάξω. Πόσο σημαντική είναι η εξομολόγηση. Και ο τρίτος τρόπος βέβαια είναι με τον επίσημο σατανισμό, όπως σας είπα. Και εκεί πάνω μου είπε ο γεροντάς μου, ξέρεις, ο Σατανάς ξέρει ότι πλησιάζει η ώρα της ολοκληρωτικής του ήττας και βιάζεται να αρπάξει όσες περισσότερες ψυχές μπορεί. Αλλά δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα, έχει δίκιο ο Κύριος τον δρόμο και μαζί με τον λαό του. Όποιος έχει αγάπη και ταπείνωση, πραγματικά δεν φοβάται τίποτα. Περιμένει ήρεμα και με χαρούμενη την καρδιά του, με ευτυχία μέσα του, όσο ευτυχισμένοι και οι άλλοι. Οι άλλοι γελούν όλοι σαν μικρά παιδιά. Γιατί είναι ελεύθεροι. Και μπορούμε και εμείς να τους κρυφθούμε. Όποιος έχει αυτά τα δύο πραγματικά, περιμένει με αγάπη και ταπείνωση την παρουσία του Κυρίου μας. Και, όπως κατέληξε ο γεροντάς μου, πρέπει επίσης να φοβόμαστε τίποτα, γιατί εκεί που οργώνει ο διάβολος, σπέρνει ο Χριστός. Και αν δεν είχαν γίνει και αυτά τα φαινόμενα με τον Κατσούλα, δεν θα τα λέγαμε τώρα και δεν θα μαθαίναμε κι εσείς κι εγώ κάτι περισσότερο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Όποιος θέλει, όποιος δεν κατάλαβε, ό,τι δεν εξήγησα καλά, με συγχωρείτε κιόλας, έχω και συγκίνηση. Ευχαρίστως να ρωτήσω οτιδήποτε και να το απαντήσω. Ευχαριστήσω και να σας συγχαρώ και να ομολογήσω ότι σας εδάβλωσα. Πλην όμως έχω ένα ερωτηματικό. Έχετε διεισδύσει στα ιδότερα του σατανισμού. Δεν μας είπατε όμως κανένα πρόσωπο. Πώς έτσι αυτοί ο Θεός τους έστειλε ή ο Σατανάς τους έστειλε αυτομάτως εδώ. Δεν έχουν δικούς τους ανθρώπους, δεν έχουν διασυνδέσει, δεν ανήκουν άνθρωποι. Είτε μικρή είτε μεγάλη, δεν μας είπατε τίποτα. Ένα τέτοιο θέλω να πω. Οπωσδήποτε γνωρίζετε. Έχει φαντάζει να φοβάστε. Ο καλός ιερέας ρώτησε αν ξέρω πρόσωπα Έλληνες
επώνυμος που να είναι στις τάξεις του σατανισμού ή και των υποσατανικών οργανώσεων, είπαμε, παραθρησκείες κτλ. Καλέ μου, γνωρίζω ονόματα. Βέβαια, δεν έχω αποδείξεις. Τα ονόματα που έχω συλλέξει τα έμαθα από πρώην σατανιστές που έχουν έρθει και έχουν ζητήσει βοήθεια έξω από τα ρεπορτάζ που έγραψα. Και μάλιστα τα παιδιά αυτά βρίσκονται σε μοναστήρια τώρα και έχουν γίνει καινούργιοι άνθρωποι, νέοι άνθρωποι. Μου έχουν δώσει λοιπόν ονόματα και πολιτικών και δικαστικών και αστυνομικών και θεολόγων και διηγητών θεολογίας, τα οποία δεν μπορώ να αναφέρω. Αν δεν είναι 1000% αποδεδειγμένα, εγώ σας ευχαριστώ. Θέλω να σας πω κάτι για τον Μπέλο και για ένα άλλο παιδί που ήταν σατανιστής και ήρθε κοντά μας. Ο Πέτρος ήθελε, αγωνιζόταν να βοηθηθεί, να γνωρίσει τον Χριστό και έπλεξε με πεντηκοστιανούς. Και ξέρετε τι συνέβη. 1,5 χρόνο τώρα συνεχίζουν να τον απειλούν οι σατανιστές και όποτε γυρνάει νύχτα σπίτι του, τον αρπάζουν, τον βάζουν στο αυτοκίνητο, τον πηγαίνουν σε ένα ειρηνικό οικόπεδο και τον κάνουν μαύρο στο ξύλο μέχρι αίματος. Και του λέω, Πέτρο, πώς συμβαίνει εμένα που κατέφυγα σε έναν ιερέα να μην με ενόχλησε κανείς πια και εσύ που είσαι με τους πεντηκοστιανούς να συνεχίζουν να σε δέχουν και να σε αντιλούν. Ο Πέτρος πηγαίνει πολύ άνετα στην εκκλησία της Πεντηκοστής, η οποία είναι μια αίθουσα διαλέξεων, δεν έχει χώρες, δεν έχει τίποτα. Αλλά δεν μπορεί να μπει μέσα σε ορθόδοξη εκκλησία. Και τον ρωτάω, γιατί σε αυτήν μπαίνεις και στην άλλη δεν μπαίνεις. Και βέβαια, επειδή είναι στους πεντηκοστιανούς, δεν υποχρεούνται να κοινωνήσει, να εξομολογηθεί, να προσκυνήσει. Δεν δέχονται τις εικόνες, δεν δέχονται τις Αγίους και δεν έχει βοηθηθεί καθόλου δυστυχώς. Και εύχομαι ο Κύριος να τον ελέγξει. Αντίθετα, ένα άλλο παιδί που ήρθε πριν από λίγους μήνες και μας βρήκε στην εφημερίδα. Το πήραμε το παιδί, γιατί εμείς δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Δεν είμαστε ιερείς, δεν ξέρουμε τον τρόπο. Το πήραμε το παιδί, το πήγαμε σε ένα μοναστήρι. Όταν μπήκε μέσα και αντίκρισε τους μοναχούς και τον ηγούμενο, ήθελε να τους ορμήξει, να τους βρίσει και να τους χτυπήσει. Την άλλη μέρα μίλησε πιο ήρεμα με τον ηγούμενο του μοναστηριού και του εξιστόρισε όσα έχει κάνει, επίτηδες για να τον σοκάρει και να τον προκαλέσει. Και όταν τέλειωσε την φρικτή του διήγηση, ο ηγούμενος του είπε: «Δεν πειράζει, παιδί μου, εγώ είμαι πιο αμαρτωλός από σένα». Και έπεσε στα πόδια ως εκκλησίας και την αφήνει. Αυτό δεν το είχε συμβεί ποτέ στη ζωή του, όπως μου είπε. Έχουν περάσει τώρα αυτοί οι μήνες, έχει γίνει νέος άνθρωπος. Είναι με το κομποσκή του, με την προσευχή του, γεμάτος διάθεση για ζωή και για δουλειά, θέλει να βοηθήσει κι άλλους. Έχει αλλάξει την έκφρασή του. Βλέπετε τη διαφορά ανάμεσα στην Ορθοδοξία και στους πεντηκοστιανούς και ο Πέτρος ακόμη ταλαιπωρείται. Δυστυχώς. Κοιτάτε, δεν έχει να κάνει ένα μεμονωμένο πράγμα. Αν είναι οι ταυτότητες ή αν είναι ένα άλλο χαρτί κρατικό. Εδώ υπάρχει μια συνολική προσπάθεια να μας στρέψουμε και εμάς και τη σκέψη μας και την καρδιά μας προς τον Σατανά. Το σημαντικότερο δεν είναι η ταυτότητα, παρότι δεν θα έλεγα τυχαίο αυτό το περιστατικό και αυτή την επιλογή του 666. Και καλά κάνουμε και δεν το δεχόμαστε, αλλά δεν είναι αυτό το σημαντικότερο. Το σημαντικότερο ποιο είναι, ότι ζούμε σε μια εποχή που μάθαμε ότι είναι ντροπή να κάνουμε το στενό μας. Ότι αν θα πούμε στην γειτονιά και στους φίλους μας, ούτε αγαπούμε τον Χριστό, θα μας κοιτάξουν σαν παλαιομοντίτες και τρελούς, και θα πούν τι λένε τώρα οι άνθρωποι, είναι δυνατόν. Και εμένα με κοιτάνε παράξενα στην εφημερίδα πλέον, γιατί είπα και τι είπα στους συναδέλφους που πρόσφερε ένας ένα γλυκό που γιόρτας και του πρόσφερε ένας που λέει, ο Θεός μας έχει καλά, δεν ξέρω. Δεν είναι τόσο απλό. Και με κοιτάξανε με μια λιπά. Τι πάει σαν την έξυπνη ή έχω δουλειά, ότι είχα κάνει και δεμούλες. Έφτασες καλά, δεν σε αυτά είναι τα σημαντικότερα. Η αλλίωση προσπαθούν να μας περάσουν στο χαρακτήρα μας και στη σκέψη μας. Και ξέρετε τι, τη δύναμη την έχετε σε χέρια σας εσείς. Εσείς εδώ, η αυλή άνθρωπος, η μεγαλύτερη
Συνεχίζει να είναι κρυφός ο κοντρός, να μιλάτε στον πλανό σας, στόμα με στόμα. Αυτή είναι αυτή, να τους λέτε για τον σατανισμό, αλλά κυρίως να τους λέτε για τον Χριστό, να τους λέτε για τον γέροντα Παφή, για τον γέροντα Ιάκωβο. Να τους γλυκάτε την καρδιά και μπορείτε, γιατί είστε άνθρωποι της αγάπης. Αυτό μπορώ να το διαπιστώσω. Οι ταυτότητες οι οποίες πρόκειται να πάρουν έχουν το 666. Είναι αριθμός σατανικός. Ναι. Πρέπει να το πάρουμε ναι ή όχι. Αυτό θα σας το απαντήσει ο πνευματικός σας. Όχι εγώ. Και εγώ εκεί θα ρωτήσω. Και σε κάθε τέτοιο που συμβαίνει, εκείνος συμβουλεύουμε. Εκείνος εκπροσωπεί για μένα την Εκκλησία. Ό,τι πει η Εκκλησία μας θα κάνει. Αν δεν έχετε άλλη ερώτηση, να σας ευχαριστήσω. Έχουμε ερώτηση. Πρέπει να δείτε πάλι να ακούσουμε κάτι. Να λάβουμε λίγο πνεύμα. Πότε θα ξαναρθείτε στη Σάββα. Πότε θα ξαναρθείτε. Έχει το λόγο στη Σάββα. Στην αγωνία και την αυτάρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Θεός μαζί σας. Και πάντα σας δούμε την επόμενη Κυριακή.